Στα. Την μπάλα ο Δρακόπουλος, ο Ξάνθης αλλάζει ωραία με τον Επάτε, αλλά το πλασέ είναι αδύναμο και δεν προκαλεί καμιά ανησυχία για τον Κοέντα. Αυτή τη φορά με τον Νίκο Σαμλίδη έτοιμο για να εκτελέσει. Μπάλα εκεί όπου έρχεται ο Μπαλτίδης, η απόκρουση σε θέση για να κάνει το 1-0. Ο Πέτροβιτς και το πραγματοποιεί. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας Καλαμαριάς καταφέρνει να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φάση και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των παικτών του, δικαιολογημένοι από μια στημένη φάση. Οι γηπεδούχοι καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ με τον Πέτροβιτς. Μια αντίδραση των φιλοξενούμενων, η σέντρα του Ξάνθη από την άλλη πλευρά, εκεί όπου γίνεται το δυνατό σούτ, αλλά η μπάλα περνά αρκετά μέτρα out, το δυνατό σούτ από τον Μάζετς. Βρίσκεται η θέση του και πάλι Στρατιλάτης δίνει τώρα για τον Μπαλτίδη. Αυτός έχει χώρο, δοκιμάζει το σούτ, αλλά πολύ ψηλά out. Προύνιτς εκτέλεσε, ο Κοέντας πήγε να βγει, αλλά γύρισε προς την εστία του. Ο Μάζετς με τον Σαμλίδη μπροστά του. Μπάλα φτάνει στον Εξάνθη, το δυνατό σούτ από τον Κρούνιτς μπλοκάρει ο Κοέντας και χειροκροτείται. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το παιχνίδι βολεύει τους γηπεδούχους. Να δούμε τώρα τον Στρατιλάτη που δοκιμάζει το σούτ από μακριά, καλό σούτ. Και ο Λαγωνίδης αμέσως για τον Τόνκοβιτς και πάλι Πέτροβιτς. Αναπτύσσεται με ωραίο τρόπο ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Η σέντρα τώρα, το αυτογκόλ, ναι, πραγματικά αυτογκόλ από τον Κρούνιτς, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Δεν είδε τον Παπαγιανόπουλο, ο οποίος είχε βγει, ήταν μακριά από την εστία του. Και έτσι το μεγάλο δώρο από τον Σίμο Κρούνιτς στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, το 2-0 για τους γηπεδούχους με το αυτογκόλ του Κρούνιτς. Σπου με αυτό το αυτογκόλ του Κρούνιτς προηγούνται 2-0. Και τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για αυτούς. Το δυνατό σουτ όμως, η μπάλα νομίζω πως βρήκε στο δοκάρι πριν καταλήξει out. Πολύ καλύτερα ασφαλώς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος κατά διαστήματα παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι παίκτες του είναι θαυμάσιος. Περνάει για τον Δρακόπουλο. Προβίδας, ο Αβραμούλης μάλλον, για τον Ξάνθη. Δρακόπουλος, ένα σουτ, χαλαρά, μια του. Ο Σαμλίδης πάντα. Την μπάλα πέρασε από όλους, βγαίνει ο Παπαγιανόπουλος, προλαβαίνει τον Μπαλτίδη, μαζεύει την μπάλα. Πάτε. Από τις αποκρούσεις ευνοείται ο Μάζετς, αλλά το σούτ του και αυτή τη φορά καταλήγει out. Γηπεδούχοι προηγούνται με 2-0. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά από το Λαγωνίδη. Η μπάλα δεν πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή, πρέπει να την έκοψε ο Παπαγιανόπουλος πριν περάσει τη γραμμή. Έτσι το 2-0 παραμένει. Σέντρα τώρα από το Σαμλίδη, η μπάλα στο δοκάρι και με την βοήθεια του Παπαγιανόπουλου, ο οποίος τη βρήκε όσο χρειαζότανε προκειμένου να μην καταλήξει τα δίχτυα του και να μην γίνει το 3-0. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη τον τερματοφύλακα της Λάρισας πως αποκρούει και τώρα στην συνέχεια μετά την εκτέλεση του κόρνερ νέα απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο, η σέντρα για τον Μπαλτίδη, ο οποίος καθυστερεί και δίνει τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να διώξουν το κάποιος από αυτούς. Ο Ξάνθης, ο Πάτε, τελικά δοκιμάζει, πολύ καλό και αναγκάζει τον Κοέντα να διώξει σε κόρνερ, παρότι ήταν πολύ μακριά. Ο Σλοβαίνος αποφάσισε να σουτάρει απευθείας και βλέπετε εδώ πως αναγκάστηκε ο Κοέντας να εκτιναχτεί. Μπάλα έφτασε τώρα στον Τόνκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί και καταφέρνει να περάσει από τον Παυλίδη, φεύγει όμως σε πλάγια. Τώρα κάνει τη σέντρα για τον Πέτροβιτς, μπάλα πέρασε από όλους και καταλήγει out από το κοντινό πλασέ του Άντιτς. Κέρδισε ο Τόνκοβιτς η κεφαλιά από τον Γρηγοριάδη. Νέα σέντρα για τον Πέτροβιτς, η απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο και η μπάλα τώρα μακριά από τον Ξάνθη. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έφτασε πάρα πολύ κοντά σε ένα τρίτο γκολ, χωρίς όμως να το πετύχει. Να δούμε τώρα τη σέντρα, ήταν εκτός θέσης ο Κοέντας. Πάτε για τον Προβίδα, αφήνει για τον Ξάνθη, πολλοί παίκτες σε μικρό χώρο. Η πάσα τώρα για τον Προβίδα, ο οποίος καθυστερεί. Έρχεται να πει στη φάση και ο Πάτε, κίνδυνος για την εστία του Κοέντα, όμως η μπάλα απομακρύνεται. Κόγλου, Κακόγλου προς τον Πέτροβιτς,
σέντρα για τον Τόνκοβιτς, ο οποίος χάνει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Η εκτέλεση του φάουλ, η απόκρουση από τον Ιγνατιάδη. Ο Δρακόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Το σούτ από τον Αβραμούλη, εύκολα για τον Κοέντα. Βγαίνει τώρα με πολύ δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Λίνδρας. Δίνει αμέσως για τον Πέτροβιτς, αυτός και πάλι για τον Λίνδρα. Από την άλλη πλευρά ανοίγεται ο Τόνκοβιτς. Ο Λίνδρας που δίνει στον Πέτροβιτς, αμέσως το σούτ, την μπάλα στο πόδι του Παυλίδη. Πιστεύω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Ελπίζω στον χρόνο που απομένει να μπορέσουμε να σε ευχαριστήσουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί, Λάρισα? Ναι, πιστεύω μπορεί. Είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Ελπίζω να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, η Λάρισα είναι στην επίθεση με τον Τσακμακίδη, τώρα που μόλις πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι. Απόκρουση από τον Ελαγωνίδη. Μπλοκάρει την μπάλα ο Κοέντας. Ο Ξάνθης για τον Προβίδα. Προβίδας με τον Ιγνατιάδη, κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Αμέσως το γύρισμα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που η Λάρισα με τον Ξάνθη μειώνει σε 2-1 σε αυτή την ομορφιά. Σε επανάληψη η σέντρα από τον Μπαξεβάνη και ο Ξάνθης εκεί δεν έχει κανένα. Μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε ο Βασίλης Ξάνθης, τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Και δικαιολογημένα υπήρξαν αρκετές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση του φάουλ από το Σαμλίδη για τον Τόνκοβιτς, αυτός στρώνει στον Λίνδρα, το σούτ του οποίου καταλήγει out.